πάω χάλια στη χημεία. Παίρνω πάντα τους χειρότερους βαθμούς. Καλημέρα σας παιδιά και καλώς ορίσατε στο καινούριο μάθημα της χημείας. Είμαι ο καινούριο σας δάσκαλος και σήμερα θα μιλήσουμε για τα στοιχεία. Στοιχεία? Mm. τι είναι πάρα αυτό. Πρώτη φορά το ακούω. Λοιπόν παιδιά για πείτε μου, έχει ακούσει ποτέ κανένα σας ή καμία σας τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων. Ε, τι εννοείται στοιχεία, όπω, δηλαδή για παράδειγμα το ατσάλι ή το μέταλλο. Μ, όχι ακριβώς. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πιο γενικό. Μ, πώς να βοηθήσω τα παιδιά να καταλάβουν. Μ, για μισό λεπτό, θα ξανάρθω. Να σου πω, Μπέκι, δεν έχω ιδέα, αλλά τουλάχιστον προσπάθησες. Το ατσάλι δεν μου ακούγεται και τόσο κακή ιδέα. Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν του άρεσε η απάντησή μου, γιατί δεν είπε ότι είναι όντω ένα στοιχείο το ατσάλι. Λοιπόν, παιδιά, θα προσπαθήσω να σα βοηθήσω λίγο ακόμα. Ε, για πείτε μου, τι κρατάω εδώ στα χέρια μου. Ε, μια μια κανάτα. Το, το γυαλί είναι στοιχείο. Ε, όχι, ρε παιδιά, τι είναι μέσα στην κανάτα. Α, κατάλαβα τι εννοείται. Το νερό αποτελείται από υδρογόνο και ξυγόνο. Μπράβο, κοριτσάκι, ακριβώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι ξέρει πολύ περισσότερα από όλου του υπόλοιπου εδώ πέρα. Ω, μα είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μάθημα χημία και εσύ το ήξερε εσύ ήδη. Ναι, αλλά ξεχνά ότι, ότι έρχομαι από την υδάτινη πόλη η οποία είναι μέσα στο νερό. Άρα, εμεί οι γοργόνε ξέρουμε πολλά πράγματα για το νερό. Αχ, είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ιδέα και νομίζω ότι πρέπει να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στη χημία. Δεν κάνει να μείνω πίσω από του άλλου. Ωχ, oh, αυτή η καινούρια, η μαθήτρια, φαίνεται να ξέρει πάρα πολλά. Λοιπόν, παιδιά, στο σπίτι σας μπορείτε να ασχοληθείτε λίγο με τα χημικά στοιχεία και την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Αχ, ah, η πρώτη μέρα στο σχολείο και είναι τόσο πολύπλοκη. πλοκή. και χημικά στοιχεία. Γιάρα σε είπαμε, έτσι. Για περίμενε λίγο καλή μου. Ναι, τι θα θέλατε, έχετε και άλλες ερωτήσεις. Κοίταξε Γιάρα, κόριτσι μου, είπα ότι μένει στην υδάτινη πόλη και ξέρω ότι βρίσκεται μέσα στο νερό. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αν έχει σχέση με το μάθημα, μπορώ να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Ε, ακριβώς ό,τι θα περίμενε κανείς. Τελειώνει το μάθημα και πάει και συζητάει με το δάσκαλο ή η καλη μαθήτρια. Λοιπόν, κορετσία μου φαίνεται ότι τα σχολεία στην υδάτινη πόλη πρέπει να είναι πάρα πολύ εξελιγμένα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε χημία και ξέρει ήδη όλες τις απαντήσεις. Μα κάνει και φαινόμαστε όλε σανίδε. Κοριτσία, δεν είναι σωστό να μιλάτε έτσι για την μαθήτρια, ακούσατε. Μ Μα δεν το είπαμε με κακία, απλά κάνουμε μια παρατήρηση. Κοιτάξτε, κοριτσάκια, έρχεται από έναν εντελώ διαφορετικό κόσμο. Είμαι σίγουρη ότι δυσκολεύεται στην Playmobil City. Θα πρέπει να την αγκαλιάσετε, να γίνετε φίλε. <Ρι> Αχ, τώρα που το λέτε, με κάνετε και έχω Γεια, ήρθα. «Καλώς την Άπ, έρχεσαι πάνω στην ώρα, ήθελα να μαγειρέψω σούπα. Για πες πώς ήταν, ε» «Άσε μαμά, μη ρωτάς καλύτερα και δεν πεινάω» «Εγώ ξέρω, έχετε μια καινούρια συμμαθήτρια και είναι γοργόνα» «Α, από πού το ξέρεις, μη μου πεις ότι το διάβασε στην εφημερίδα, Α, αλλά για μισό λεπτό, Δείξε να διαβάζεις» «Η αδερφή σου κοίταξε σήμερα έξω από το παράθυρο, είδε μια γοργόνα και απλά κατάλαβε τι γίνεται» Και μάλιστα η Γοργόνα είχε επισκεφτεί και μας εδώ στο ίδιο μας το σπίτι, αλλά τότε εσύ δεν ήσουνα εδώ. Ναι, το ξέρω τότε που μας είχαν επισκεφτεί πραγματικά δεν ήμουν, λοιπόν, τη Γοργόνα τη λένε Γιάρα και πήγε και κάθισε στη θέση του Φίλιπ. Και εδώ που τα λέμε τώρα, ο Φίλιπ αλήθεια πού είναι, Α, μίλησα πρωτήτερα με τον πατέρα σου και μου είπε ότι ο Φίλιπ είναι μαζί με τον Αλέξανδρο, είναι και οι δύο στην κατασκήνωση της πυροσβεστικής. Πώς γίνεται κάθε φορά εσείς να μαθαίνετε πρώτη τα νέα του Φίλιπ και εγώ που με φίλη του να μην ξέρω. Τι προβληματική πρώτη μέρα στο σχολείο και του η ο Φίλιπ λείπει και κάνουμε χημεία. Εμένα η χημεία δεν μου ακούγεται καθόλου ωραία. Πρώτη να μην πάω ποτέ στο σχολείο. Αχ, μου φαίνεται ότι δεν έχει καθόλου καλή διάθεση σήμερα το κορίτσι μου. Χημεία είπε, πρέπει να μάθω περισσότερα. Για να δω, χημικά στοιχεία... <ΓΣ> Πόσα πολλά έχει, ποιος θα τα μάθει όλα αυτά απ' έξω! Μπορώ να σε αποσχολήσω λίγο? Κορίτσι μου, κάτι ανέφερες για χημία. Μπορείς να μου πεις περισσότερες λεπτομέρειες? Μα έβαλαν ένα καινούριο μάθημα στο σχολείο χημία και μάλιστα έχουμε ένα καινούριο δάσκαλο και δεν μου άρεσε καθόλου. Μα έκανε μια ερώτηση και ήμασταν όλοι ανίδιοι, μόνο η Γιάρα μπόρεσε να το απαντήσει. Γιατί το παίρνει, βρεκόριτσι μου, τόσο κατάκαρδα. Ήταν η πρώτη σα. Ε, ε, ώρα, δεν χρειάζεται να ξέρετε κάτι. Και καμιά φορά, ναι, κάποια τυχαίνει να ξέρουν κάτι παραπάνω. Και τι έγινε. Έτσι λες μαμά, εγώ πάντω νομίζω ότι δεν θα καταλάβω ποτέ τη χημεία. Χτυπάει το τηλέφωνο. Πάω να το σηκώσω. Η αίμα περιστέρη. Ποιο είναι. Α, Αλέξανδρε, εσύ είσαι. <Κι> Όχι, Ποιο, Ποιο είσαι. Ναι, Γιάρα, Α, Άννα, για σένα είναι. Α, είμαι σίγουρη ότι είναι ο Φίλιπ. Επιτέλου με πήρε τηλέφωνο για να μου πει τα σχέδιά του και που βρίσκεται και τι κάνει. Έλα, Φίλιπ, η Άννα είμαι. Τι κάνει αυτή την κατασκήνωση. Α, Γιάρα, εσύ είσαι. Συγγνώμη, σε μπέρδεψα. Πού βρήκε το τηλέφωνό μου. Α, ναι, είναι στο τηλεφωνικό κατάλογο. Και τι λε, θα έρθω σήμερα σπίτι σου να γνωριστούμε καλύτερα. Τέλεια! Άννα, σε παρακαλώ, ρώτα του αν μπορώ να έρθω κι εγώ μαζί σου. Θέλω οπωσδήποτε να μάθω πώς ζούνε. Ε, ε η Γιάρα είπε εξ αρχή ότι μπορεί να έρθει κι εσύ μαζί, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν να σε πάρω μαζί μου. Ε, καλά, βρε κορίτσια και δεν θα φάτε μεσημεριανό. Αργότερα, μαμά μα κάλεσαν οι γοργόνες. Πάμε να δούμε πώ μένουνε. Α, τα έχω ξαναδεί αυτά τα νούμερα εδώ πέρα στο πεζοδρόμιο. Δεν μένει εδώ ο Μαλίκ. Αχ, αμάν βρε, εμάς, το έχω πει χίλιε φορές ότι όλα αυτά τα σπίτια σε αυτή τη γειτονιά μοιάζουν μεταξύ του. Τι να σου πω, μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω να τα ξεχωρίζω. Λοιπόν, έμα δεν θα σου το πω ξανά. Είμαστε στο σωστό σπίτι, θα χτυπήσω τώρα την πόρτα. Άντε. Καλώ τα κορίτσια. Εσεί πρέπει να είστε οι φίλε τη Γιάρα. Είμαι ο κύριο Πτερηγίου. Τι ωραία χρυσαφένια τα τουά που έχει. «Έμα, μην το κοιτάς έτσι, δεν είναι καθόλου ευγενικό. Ε, ε, ακριβώς λοιπόν, εγώ είμαι η Άννα Περιστέρη και είμαι η συμμαθήτρη της Γιάρας. Κάθεται δίπλα μου στο σχολείο και έφερε μαζί μου τη μικρή μου αδερφή την Έμα. Βλέπω παρατήρησε τους ρωματισμούς πάνω στο σώμα μου, είναι επειδή είμαι καλλιτέχνη. Α, και εγώ θα ήθελα, αλλά τη μαμά δεν της αρέσουν τα τατουάζ. Αυτά εδώ δεν είναι τατουάζ, είναι ζωγραφιστά. Κάθε μέρα κάνω καινούρια. Μα σε παρακαλώ μην κάνεις συνέχεια ερωτήσει. Είναι τροπιαστικό Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον Λοιπόν καλώς ορίσατε στο σπίτι μας Είναι βέβαια διαφορετικό από ότι αυτό που μένουμε στην υδάτινη πόλη Α, ah, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο το σπίτι σας με πολύ ωραία χρώματα Λίγο ησυχία θα σας παρακαλέσω να κάνετε γιατί εδώ κοιμάται ο μικρός τον ξέρω, τον έχω γνωρίσει στον παιδικό σταθμό. Αχ, τι γλυκός, πρώτη φορά βλέπω ένα μωράκι γοργόνο. Αχ, δες εμά αυτό το μικρό πτεριάκι, τι γλυκούτσικο. Εσείς έχετε τεράστια ώρα, σίγουρα μπορείτε να κολυμπήσετε πιο γρήγορα και από βάρκα. το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορούμε να κολυμπήσουμε πολύ γρήγορα. Και κάποτε να φανταστείς και η δικιά μου ουρά ήταν, ουρά ήταν τόσο μικρή όσο του Άρον. Α, ήρθαν οι επισκέψει μου. Ε, ναι, ήρθαμε. Και χαιρόμαστε πολύ για την πρόσκλησή σα. Είναι πολύ ωραία εδώ. Ε, και εδώ που τα λέμε, δεν έφαγα μεσημεριανό. Πεινάω πάρα πολύ και μυρίζει ωραία εδώ μαγειρεύετε. Mm, η κάτοικη τη Playmobil City είναι άμεση. Τι αυτά εκ μέρου σου, έμα δεν μπορεί να μπαίνει στα σπίτια των άλλων και να πετύσει φαγητό. Ε, λοιπόν, κοριτσιέρι, θα την κατάλληλη ώρα γιατί η μαμά μου μαγειρεύει. Ελάτε, σχεδόν έχει σερβίρει. Καλώς ορίσατε κορίτσια στο όμορφο σπιτάκι μας Μόλις θα σερβίρω το φαγητό πεινάτε Πεινάω σαν λύκος Αλλά δεν έχετε τραπέζι και καρέκλες ε, όχι εμείς τε, στην, στην υδάτινη πόλη τρώμε πάντα καθιστή Και απλώνουμε τα πράγματά μας πάνω στην ουρά μας Τότε θα καθίσουμε και εμείς στο πάτωμα και μένα μου αρέσει Ακόμα και τα μαθήματά μου τα κάνω καθιστή Α, το φαγητό σου φαίνεται πάλι φανταστικό Θα γεμίσω τα πιάτα ε, με συγχωρείτε, δοκίμασα το πιάτο σας, αλλά δεν μου αρέσει η σούπα με μέδουσες. Δεν είναι και τόσο του γούστου μου. Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ και αν θέλετε δώστε μας τη συνταγή να την πω στη μαμά μου. Αλλά δεν ξέρω αν θα βρούμε τα υλικά εδώ στην Playmobil City, ίσως στο ενιδρίο. Δεν πειράζει καλή μου και εμείς πρέπει να συνηθίσουμε τις καινούριες γεύσεις εδώ στην Playmobil City. Μας είπαν να δοκιμάσουμε πίτσα. Μαμά πάμε με τα κορίτσια πάνω στο δωμάτιό μου. Αυτά είναι τα παιχνίδια σου. Τι είναι αυτό, είναι ακοχύλι. Πρώτη φορά βλέπω. Α, και ένα αστερία, αποξηραμένο. Παίζει με αυτό. Δεν είναι παιχνίδια. Τα, τα πήρα μαζί μου σαν ενθύμια από την πόλη μου για να μην μου λείπει τόσο. Θα ανέβει τώρα πάνω και θα κατασκοπεύσεις τι γοργόνες, Πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουμε λέπια από την ουρά του. Ε, κι αν με δούνε δηλαδή. Σου είπα θα ντυθείς σαν καθαριστής τζαμιών και δεν θα καταλάβουν ότι τους κατασκοπεύεις. Πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουν αυτή τη σκόνη. Πάντα εγώ πρέπει να κάνω τις πιο δύσκολες δουλειές. Λοιπόν, νάτι, αλλά με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε τις βουρές τους. Ε, συγγνώμη, αλλά τι κάνετε εσείς εκεί πέρα στο παράθυρό μας. Αχ, oh, κατατρόμαξα. Μα ποιος είστε, τι θέλετε εδώ πέρα. Ε, δεν βλέπετε. Καθαρίζω τα παράθυρά σας, ορίστε. Να, τρίβω το τζάμι. «Α, κάποιος είναι στον κήπο σας. Μα πώς βρέθηκε εκεί» «Μας ανακαλυψαν Γρήγορα πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να μπούμε στο σπίτι αυτής της οικογένειας» «Κάτω στον κήπο σας είδα μια πολύ γνωστή κλέφτρα. Έχει ληστέψει <σχ> και μια τράπεζα» Μα δεν έχουμε τίποτα πολύτιμο εδώ στο σπίτι μα. Μπορεί να μπερδεύτηκαν και να θέλανε να πάνε σε άλλο σπίτι. Είσαι σίγουρη ότι δεν έχετε τίποτα πολύτιμο. Αυτοί δεν κάνουν λάθο.